Συναδέλφες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύκλο επίθεσης στην κοινωνική ασφάλιση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει από την αντεργατική φαρέτρα όλα τα όπλα για να κρύψει το χαρακτήρα της αντιασφαλιστικής επίθεσης και να καμουφλάρει ταυτόχρονα τις δικές της θέσεις πάνω στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Με ένα καλωστημένο επικοινωνιακό σχεδιασμό επιχειρεί να αποπροσανατολίσει και να παρουσιάσει την πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από αυτή που είναι. Έχουν βγει λοιπόν μπροστά υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, όλοι οι μηχανισμοί του κεφαλαίου και παρουσιάζουν αυτό το έκτρωμα, αυτή την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση ως κάτι το καινούριο, ως κάτι το νέο, που ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έχει καμιά σχέση με όλα τα προηγούμενα, με όλους τους νόμους που ψηφίστηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτούς τους νόμους που πετσόκοψαν συντάξεις, παροχές υγείας και πρόνοιας, που ανέβασαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους, παλιούς και νέους ασφαλισμένους, που καρατόμησαν, έκοψαν, τσεκούρωσαν οτιδήποτε από τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Δεν υπάρχει, συναδέλφες και συνάδελφοι, τίποτα που να μην του έχουν βάλει χέρι, να μην το έχουν ψαλιδίσει, να μην το έχουν χειροτερέψει, να μην το έχουν καταργήσει. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται τώρα και μας λένε ότι η παρέμβαση αυτή που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνική ασφάλιση είναι νέα και ότι θα αντικαταστήσει, θα αποκαταστήσει τις αδικίες του παρελθόντος. Θα εξορθολογήσει τις ανορθογραφίες, λέει, που υπάρχουν στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Τι μας λένε δηλαδή, συναδέλφες και συνάδελφοι? Μας λένε ό,τι έλεγαν και οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί λένε τα ίδια απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μικρούς επαγγελματίες. Το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση που ετοιμάζεται, το έχει έτοιμο, το φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τι είναι? Είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, που τώρα με τη βοήθεια και τη συμβολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θωρακίζεται από όλες τις πλευρές, νομικά, λειτουργικά, συμπληρώνονται κενά που είχε, έτσι ώστε να αξιοποιείται ως ένας μόνιμος μηχανισμός σφαγιασμού των συντάξεων. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Ο αντιασφαλιστικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν αναιρεί τίποτα, δεν ανεργεί κανέναν από τους προηγούμενους ανταργατικούς νόμους και μηχανισμούς που τσάκισαν και συνεχίζουν να τσακίζουν τη ζωή των εργαζομένων, των συνταξιούχων, του φτωχού λαού. Όλα αυτά που έχουν ψηφιστεί παραμένουν εδώ για να προστεθούν και τα καινούργια αντεργατικά μέτρα. Οι περιβόητες αυξήσεις που εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση και μάλιστα λένε αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους είναι μια συνειδητή πολιτική εξαπάτησης και αποπροσανατολισμού. Για να δουν κάποιοι λίγοι συνταξιούχοι κάποια λίγα ψίχουλα στους λογαριασμούς τους, πάνω στις πετσοκομμένες δηλαδή συντάξεις τους, θα πρέπει να έχουν πάνω από 35, από 30, από 35 και 40 χρόνια δουλειάς. Δηλαδή σε απλή γλώσσα θα πρέπει να έχουν από 9.000 ως 12.000 ένσημα. Και αν ακόμα υπάρχουν πολύ λίγοι τέτοιοι συνταξιούχοι που θα πάρουν πολύ λίγα ψίχουλα που έκτισαν, κατάφεραν με τον ιδρώτα τους σε μια συγκεκριμένη περίοδο να χτίσουν ένα τόσο μεγάλο ασφαλιστικό βίο με χιλιάδες ένσημα, για φανταστείτε τι έχουν να περιμένουν, τι έχουν να ελπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι
οι σημερινοί τριαντάριδες, οι σαραντάριδες, ακόμα και αυτοί που έχουν πατήσει τα 50 χρόνια, και όλοι αυτοί, όλοι εμείς έχουμε περάσει μέσα από μια περίοδο με μεγάλη ανεργία, με υποαπασχόληση, με ευκαιριακή δουλειά, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, και σε μεγάλο ποσοστό είναι η αλήθεια, χωρίς ασφάλιση, με την ανοχή του κράτους που κάνει πλάτες στην μεγαλοεργοδοσία. Όλοι εμείς λοιπόν θέλουμε 10 ζωές για να συμπληρώσουμε τα 12.000 έσημα που μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να έχουμε το τεράστιο, έτσι μας το παρουσιάζουν, το τεράστιο προνόμιο να πάρουμε μισή μονάδα παραπάνω στο συντελεστή αναπλήρωσης για τη σύνταξή μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που εργάζονται και σήμερα, η νεολαία και η μεγαλύτερη ηλικία που δεν έχουν βγει ακόμα στη σύνταξη, με τα βίας, με μεγάλη δυσκολία, με χίλια βάσανα θα καταφέρνουν να συμπληρώνουν τα ελάχιστα, δηλαδή τα 4.500 έσημα που αντανακλούν, αντιπροσωπεύουν τα 15 χρόνια ασφάλισης. Τι σύνταξη θα παίρνουν όλοι αυτοί? Θα παίρνουν σύνταξη γύρω στα 500 ευρώ, πολύ λιγότεροι δηλαδή και από αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το νόμο Κατρούγκαλο και είχαν υποστεί και τεράστιες μειώσεις, ψαλίδισμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και αυτοί που παίρνουν αυτή την άθλια σύνταξη, οι καινούργοι συνταξιούχοι θα παίρνουν ακόμα χειρότερα, εκεί γύρω στα 4 με 5 εκατοστάρικα, για να μπορέσουν να ζήσουν, να επιβιώσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Και μάλιστα συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε αυτά τα ψίχουλα που αναμένεται να ονομάζονται συντάξεις για τα επόμενα χρόνια, που θα έχουν παραχθεί από το μηχανισμό του σφαγείου των συντάξεων του νόμου Κατρούγκαλου Βρούτσι, σε αυτά τα ψίχουλα δεν θα δίνεται. Οριστικοποιείται και με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ή έτσι θέλουν να πιστεύουν και θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε, οριστικοποιείται ότι δύο επιπλέον μισθοί συντάξεις που αντιπροσώπευαν τα δώρα των συνταξιούχων, αυτά για τους κυβερνώντες και τους σημερινούς και τους προηγούμενους σημαίνουν ο γέγονε γέγονε και τα πετάνε στην άκρη. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε όσα έχουμε ανάγκη, όσα έχει ανάγκη η ζωή μας. Γιατί? Όχι γιατί έτσι το θέλουμε, γιατί έτσι πρέπει, γιατί είμαστε αυτοί που χρηματοδοτούμε τα ταμεία, γιατί είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο. Για ποιες λοιπόν αυξήσεις μας μιλάνε και οι σημερινοί κυβερνώντες? Και ο Κατρούγκαλος αυξήσεις έλεγε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουν στους λογαριασμούς, στα εκαθαριστικά των συντάξεων οι συνταξιούχοι. Για ποιες αυξήσεις μας μιλάνε οι κυβερνώντες? Για αυτές τις αυξήσεις μήπως που τις βγάζουν, γιατί ισχύει και αυτό, υπολογίζοντάς τες όπως τους κάνει κέφι και από εκεί που θέλουν να μετρήσουν αυτοί για να βγάλουν ένα τελικό αποτέλεσμα που θα λέει πήραν αύξηση οι εργαζόμενοι. Για ποιες αυξήσεις μας λένε? Για αυτές που δεν θα φαίνονται στη τσέπη των εργαζομένων, παρά μόνο θα φαίνονται ως λογιστικές εγγραφές μέσα στα λογιστικά βιβλία των Υπουργείων και των ασφαλιστικών οργανισμών. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το παιχνίδι της εξαπάτησης παίζεται και τώρα, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι. Δεν πρωτοτυπεί η σημερινή κυβέρνηση. Άλλωστε, για σκεφτείτε, υπήρξε ποτέ καμιά κυβέρνηση που έφερνε παρέμβαση εδώ στη χώρα μας, αφήστε μην πάμε πιο μακριά, υπήρξε καμιά κυβέρνηση και από τις προηγούμενες που έφερνε παρέμβαση στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα προειδοποιούσε τους εργαζόμενους ότι θα πέσει ψαλίδι στις συντάξεις, ότι θα ανεβούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ότι θα μειωθούν
παροχές σε υγεία και πρόνοια, καμία κυβέρνηση από αυτούς δεν τα είπε αυτά. Όλοι λέγανε ότι φέρνουν παρεμβάσεις, παίρνουν πρωτοβουλίες νομοθετικές για να αυξηθούν οι συντάξεις, για να σωθούν οι συντάξεις. Άρα όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αξιοποιήσουν την μεγάλη πείρα που υπάρχει και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να δυναμώσουν τον αγώνα. Γιατί αν κάτι μπορεί να βγάλει κάποιος σαν συμπέρασμα είναι το εξής, ότι όσα βάρη κατάφεραν να ξεφορτώσουν οι εργαζόμενοι από τις πλάτες τους, όσα εμπόδια μπόρεσαν να βάλουν και να καθυστερήσουν να εκφραστεί μια αντεργατική επίθεση, δεν το έκαναν παρακαλώντας, το έκαναν με το μαζικό αγώνα τους, βγαίνοντας στους δρόμους, διεκδίκησαν και πολλές φορές πέτυχαν και πράγματα που μοιάζαν ακατόρθωτα. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και σήμερα, συναδέλφες και συνάδελφοι. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις μιλούσαν για βελτίωση των συντάξεων, για καλύτερες παροχές, έλεγαν στους ασφαλισμένους ότι μπορούν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους για τις επόμενες δεκαετίες. Όμως η ζωή επιβεβαιώνει ακριβώς τα αντίθετα. Οι εργαζόμενοι τι μετρούν? Μετρούν απώλειες και το κεφάλαιο παίρνει το ένα πίσω από το άλλο προνόμια για να εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες για την κερδοφορία του. Μπορεί να λέγονται όσα λέγονται σήμερα από την κυβέρνηση για να ξεγελαστούν οι εργαζόμενοι, αλλά και αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι έκαναν οι προηγούμενες και με την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση τι προωθεί, συναδέλφες και συνάδελφοι? Προωθεί, στρώνει ακόμη καλύτερα το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Άλλωστε αυτός είναι και ο στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων που με τα διάφορα ψέματα που λένε τώρα απέναντι στους εργαζόμενους θέλουν να κρύψουν. Αυτόν τον στρατηγικό στόχο θέλουν να κρύψουν. Κι όσο όμως και αν προσπαθούν, δεν γίνεται να κρυφτεί αυτός ο στρατηγικός στόχος. Δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη, να κρυφτεί ότι η κυβέρνηση, η σημερινή και τα άλλα αστικά κόμματα είναι υπέρμαχοι του συστήματος ασφάλισης τύπου Πινοσέτ, με τους τρεις πυλώνες στην κοινωνική ασφάλιση, τον έναν τον ανταποδοτικό, τα επαγγελματικά ταμεία και την ιδιωτική ασφάλιση. Και σε αυτό τον άξονα έκτισαν και χτίζουν όλες οι κυβερνήσεις, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όλοι για το λογαριασμό του κεφαλαίου. Με τους νόμους τους αρπάζουν τον ιδρώτα των εργαζομένων για να χρηματοδοτήσουν τις απαιτήσεις του ΣΕΒ. Γιατί αυτό είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που υλοποιούνται, δεν προέκυψαν, συναδέλφες και συνάδελφοι, από το πουθενά. Δεν κοιμήθηκε ο Μητσοτάκης χθες το βράδυ και σηκώθηκε την επόμενη μέρα και λέει θα φέρω ένα αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ούτε κοιμότανε ο Τσίπρας και την επόμενη μέρα έφερε το νόμο Κατρούγκαλου. Όλα αυτά είναι απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών, του κεφαλαίου, και μάλιστα διατυπωμένες. Και είναι, και επειδή συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι απαιτήσεις του ΣΕΒ, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν μπορεί να λείπει μέσα από αυτό το αντεργατικό γαϊτανάκι ποιος? Δεν μπορεί να λείπει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Πρώτη και καλύτερη λοιπόν ζητάει Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο, ιδιωτικοποίηση δηλαδή. Εκεί που θα τζογκάρονται οι εισφορές των εργαζομένων σε διάφορα επενδυτικά πακέτα μικρού, μεσαίου και μεγάλου ρίσκου. Το ρίσκο βέβαια είναι πάντα για τους εργαζόμενους, και η κασούρα, γιατί υπάρχει και κασούρα, θα πηγαίνει αυτόματα στις συντάξεις και τις παροχές. Έτσι τι πετυχαίνεται? Πετυχαίνεται και το κράτος να απαλλάσσεται και να δρομολογείται η απαλλαγή του από την υποχρέωση απέναντι στη συντάξη και την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και η εργοδοσία το ίδιο, και να βρίσκει δρόμους, να βλέπει τις απαιτήσεις της να προωθούνται, και έτσι όπως είναι έτοιμη
ετοιμάζεται να πολλαπλασιάζει τις business της στο χώρο της ασφάλισης. Και τι λέει λοιπόν η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ συγκεκριμένα, όχι γενικά και αορίστως, γιατί παίζουν και αυτό το παιχνίδι, για το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας για την κοινωνική ασφάλιση. Τι λένε? Η στάση τους, συνάδελφοι, είναι αποκαλυπτική. Προσπαθούν να καθησυχάσουν και λένε ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι δεν αλλάζει και πολύ το πράγμα. Μερικές βλέπουν και μερικές βελτιώσεις πάνω στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και βέβαια, γιατί δεν λένε, για ποιο πράγμα δεν μιλάνε και δεν λένε τίποτα? Για το σφαγείο των συντάξεων που συνεχίζει να υπάρχει σαν μόνιμος μηχανισμός παραγωγής συντάξεων πείνας. Αυτό, γι' αυτό το πράγμα η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δεν λέει τίποτα. Γιατί δεν λέει τίποτα? Γιατί πάντα διαχρονικά ήταν στο πλευρό των αντεργατικών κυβερνήσεων, πάντα στο πλευρό του κεφαλαίου. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πώς μπορεί να απαντηθεί αυτή η επίθεση που δεχόμαστε σήμερα, η όξυνση αυτής της επίθεσης που είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων που έχουν περάσει από την καμπούρα των εργαζομένων, του φτωχού λαού? Πώς μπορεί να απαντηθεί όλος αυτός ο αντεργατικός σχεδιασμός? Η επίθεση αυτή δεν μπορεί παρά μόνο να απαντηθεί με πανεργατική, πανελλαδική, απεργιακή κινητοποίηση, με μαζικότατες απεργιακές συγκεντρώσεις. Και ήδη έχουμε πάρει απόφαση για τις 18 του Φλεβάρι και σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα εργατικά σωματεία, στις συνταξιουχικές οργανώσεις, στους αυτοαποσχολούμενους, πρέπει από τώρα να δοθεί το σήμα της πανκινητοποίησης και της μάχης. Στις μέρες που απομένουν πρέπει όλοι μας να δουλέψουμε ακούραστα για την επιτυχία της απεργίας, που είναι αναμέτρηση. Είναι αναμέτρηση με το κεφάλαιο, είναι αναμέτρηση με την κυβέρνηση, είναι αναμέτρηση με την αντεργατική πολιτική. Με τον αγώνα μας να δυναμώσει η προβολή των θέσεων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για ενιαίο δημόσιο καθολικό και υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης, να δυναμώσουν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των συνδικάτων και να γίνουν όλα αυτά όπλο αποκάλυψης του ταξικού χαρακτήρα της αντεργατικής επίθεσης. Θέλουμε σε όλη αυτή την κινητοποίηση, την προετοιμασία που θα δώσουμε για την επιτυχία της απεργίας, να βαθύνει η συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους, με τον απλό λαό, και να ενισχυθεί ο αγώνας για την κοινωνική ασφάλιση που έχουμε ανάγκη εμείς οι εργάτες. Να κατανοηθεί ότι εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε για όλα, τα πάντα, γιατί είμαστε οι μόνοι που πληρώνουμε για την κοινωνική ασφάλιση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η προετοιμασία της απεργίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το ξέρουμε όλοι καλά από την πείρα μας, και επειδή το ξέρουμε πρέπει να πάρουμε παραπάνω μέτρα και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μπορεί να υπάρχει για να έχουμε την επιτυχία που την έχουμε. Αυτή την επιτυχία την έχουμε ανάγκη όλο το εργατικό κίνημα στις μέρες, στις συνθήκες που δραστηριοποιούμαστε. Υπάρχει πείρα, υπάρχει η ίδια η πείρα των εργαζομένων που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Γι' αυτό λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι, όλοι στη μάχη, όλοι στον αγώνα για την επιτυχία της απεργίας, για την επιτυχία συνολικότερα των αγώνων και των στόχων που θέτει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, των αναγκών που έχουν τελικά οι εργάτες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ευχαριστώ.